Τον κύριο Αλέξη Χαρίτση, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Μελιγκόνη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ που είστε εδώ. Σήμερα είχαμε στο μυαλό μας ότι ήσασταν ο κατάλληλος άνθρωπος για να κάνουμε την αποτίμηση και της Κεντρικής Επιτροπής και του Φεστιβάλ του κόμματός σας. Αλλά νομίζω είναι τόσο τραγικές οι εξελίξεις στη Μόρια που δεν μπορούμε παρά να ξεκινήσουμε από το προσφυγικό. Λοιπόν, ένα σχόλιο, είμαι βέβαιος ότι ξέρετε τι αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο. Ένα σχόλιο για τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Ναι. Κύριε Μελιγκόνη, θα μου επιτρέψετε πριν κάνω το σχόλιο για τα σημερινά, ναι, να δούμε λίγο τι έχει συμβεί το προηγούμενο διάστημα. Γιατί αυτό το οποίο ζήσαμε τα 4 χρόνια που ήταν αντιπολίτευση Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια αδιανόητη σπέκουλα για την υπόθεση του προσφυγικού, που για όλα έφταιγε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε την κυβέρνηση, την νεοεκλεγήσα κυβέρνηση μετά τις 7 Ιουλίου να προχωρά σε κατάργηση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ναι. Είδαμε να υπάρχει μια απίστευτη αδράνεια για 2 μήνες την ώρα που οι προσφυγικές ροές αυξάνονταν στα νησιά μας. Και τώρα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση αυτό το οποίο επιλέγει να κάνει είναι να διαχειριστεί αυτή την κρίση, αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση, θα έλεγα με μια προσπάθεια επίδειξης αυταρχισμού και πυγμής από τη μία, αλλά και με μια επικοινωνιακή διαχείριση η οποία νομίζω ότι δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές διαστάσεις και δεν απαντά στα ζητήματα του προβλήματος. Και είδαμε σήμερα, μετά και την χθεσινοβραδινή δυστυχώς τραγωδία που είχαμε στην Μόρια με την πυρκαγιά και με την ύπαρξη ακόμα και θυμάτων και νεκρών ανθρώπων, το Υπουργικό Συμβούλιο και το κυβερνητικό εκπρόσωπο να ανακοινώνουν κάποια πράγματα τα οποία δείχνουν ότι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας δεν έχει κατανοήσει τίποτα. Γιατί δεν μπορεί σήμερα να μιλάς για μεταναστευτική και όχι μεταναστευτικό και όχι προσφυγικό πρόβλημα. Ναι. Αυτό ουσιαστικά έρχεται, αν θέλετε, να καταστρατηγήσει διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, το οποίο, όπως γνωρίζουμε όλοι, προστατεύει με ιδιαίτερη μέρημνα τους πρόσφυγες. Δείχνει, νομίζω, αυτό την ιδεοληψία της κυβέρνησης απέναντι σε αυτό το ζήτημα και νομίζω ότι δεν απαντάει στις πολύ μεγάλες προκλήσεις που εγείρονται για τη χώρα μας. Μάλιστα, ακούσαμε και στελέχη της κυβέρνησης σήμερα να επιτίθενται στο ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το ζήτημα. Μάλιστα, έφτασε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη να μιλήσει για γκουλάγκ. Ναι. Εμείς απαντάμε πάντα με στοιχεία και τα στοιχεία είναι απολύτως σαφή. Δείχνουν ότι η κατάσταση στην Μόρια στις αρχές Ιουλίου ήταν διαχειρίσιμη, δύσκολη βεβαίως, ποτέ δεν ήταν εύκολη, ποτέ εμείς δεν κρύψαμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, ήταν όμως διαχειρίσιμη με 5.500 περίπου ανθρώπους. Σήμερα έχουμε 12.000 ψυχές να συνοστίζονται σε αυτόν τον χώρο, γιατί η κυβέρνηση δεν προχώρησε σε μεταφορά ευάλωτων ομάδων προς την ενδοχώρα. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια το 2018 και 2019, περισσότερο από 30.000 άνθρωποι μεταφέρθηκαν από τα ΚΙΤ, από τα 5 νησιά. Έγινε λοιπόν μεγάλη προσπάθεια από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε ξενοδοχεία, σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας, με αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Και δυστυχώς αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα από την κυβέρνηση είναι μια ολιγορία και μια αδυναμία να δει το πρόβλημα στην ολότητά του και κυρίως να διεθνοποιήσει το ζήτημα. Για πρώτη φορά σήμερα, ακούσαμε την ανακοίνωση του κυβερνητικού προσώπου να μιλάει για διεθνοποίηση του προβλήματος. Σας υπενθυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες η Ιταλία, με την εκλεγήσα κυβέρνηση μετά την αποχώρηση του κυρίου Σαλβίνη, μέσα σε 48 ώρες συγκάλεσε διεθνή διάσκεψη στη Μάλτα και πέτυχε να υπάρξει ένα νέο πρόγραμμα relocation για τους πρόσφυγες που φτάνουν στην Ιταλία σε τρίτες χώρες, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί η γειτονική μας χώρα, η οποία δέχεται και αυτή ροές. Η Ελλάδα, η οποία έχει πολύ μεγαλύτερο ζήτημα να αντιμετωπίσει, θα έπρεπε, όπως έκανε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζω και την συμφωνία Τουρκίας, που παρά τα όποια επιμέρους ζητήματα και προβλήματα είναι, νομίζω από όλους, παραδεκτό ότι οδήγησε σε μείωση των προσφυγικών ροών. Ναι. Δεν βλέπουμε αντίστοιχη διεθνοποίηση του ζητήματος από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, δεν έχει προχωρήσει αντίστοιχες πρωτοβουλίες και βιώνουμε αυτή την κατάσταση την οποία βιώσαμε και χθες στην Μόρια. Μα τώρα λένε στην ανακοίνωση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι με πρωτοβουλία του κ. Μητσοτάκη θα μπει και στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής των Ηγετών. Διεθνοποίηση είναι αυτό, δεν είναι? Εμείς περιμένουμε επιτέλους, μετά από 3 σχεδόν μήνες, να θέσει το ζήτημα στην διεθνή του διάσταση η κυβέρνηση.
να θέσει τους Ευρωπαίους εταίρους πρώτων ευθυνών τους. Αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα και δυστυχώς βιώνουμε και τις συνέπειες αυτής της αδράνειας από τη μεριά της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω και πάλι, η διαχείριση του ζητήματος αυτού δεν μπορεί να γίνει με αυταρχισμό, δεν μπορεί να γίνει με καταστολή, δεν μπορεί να γίνει με επικοινωνιακά πυροτεχνήματα όπως αυτά τα οποία εξαπολύει η κυβέρνηση. Mm-hmm. Πρέπει να γίνει με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Θυμόμαστε όλοι την κατάσταση στην οποία ζήσαμε το καλοκαίρι του 2015. Ναι, έτσι. Λοιπόν, αυτό έκανε η κυβέρνηση mm-hmm. του ΣΥΡΙΖΑ. Έβαλε τα πράγματα σε μια σειρά. Προσπάθησε mm-hmm. με ανθρωπιστικούς όρους να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Δυστυχώς τώρα έχουμε πάει πολύ πίσω τους τελευταίους μήνες. Περιμένουμε από την κυβέρνηση να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Οι άνθρωποι αυτοί να ζήσουν όσο βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος σε αξιοπρεπείς συνθήκες και βεβαίως mm-hmm. να ακολουθηθούν και όλες οι διαδικασίες ασύλου που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Αυτό το οποίο ακούσαμε σήμερα και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για μεταναστευτικό και όχι προσφυγικό ζήτημα ουσιαστικά στερεί ναι. την δυνατότητα για εξατομικευμένη εξέταση κάθε αίτησης αφού προδικάζει mm-hmm. ότι μιλάμε για μετανάστες και όχι πρόσφυγες. Αυτό, ναι, είναι, αυτό είναι ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο ναι. από αυτό το οποίο mm-hmm. Γνωρίζουμε, αυτό το οποίο διεθνώς έχει θεσπιστεί. Θα συνεχίσουμε στα του προσφυγικού της διαχείρισης, αλλά μια που μιλήσατε για αυτή τη συνεννόηση της Μάλτας έτσι όπως έχει μείνει, εάν η κυβέρνηση ζητήσει να ενταχθεί και εκείνη και να ισχύσει και για την Ελλάδα ό,τι θα ισχύσει για την Ιταλία. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει αυτό το αίτημα από ό,τι καταλαβαίνω, σωστά? Εμείς, κύριε Μελιγκόνη, σε αντίθεση με ό,τι έκανε η Νέα Δημοκρατία επί mm. 4 χρόνια, όταν διαχειριζόμασταν εμείς την προσφυγική κρίση εκ μέρους όλης της Ευρώπης και η Νέα Δημοκρατία αντί να δείχνει προς την Ευρώπη έδειχνε προς το ΣΥΡΙΖΑ και την mm. κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εμείς δεν θα καταστροφολογήσουμε. Εμείς λέμε ότι το ζήτημα πρέπει να διεθνοποιηθεί. Εμείς λέμε ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες. Σε αυτή τη λογική, εμείς θα στηρίξουμε οποιαδήποτε πρωτοβουλία οδηγεί σε αυτή τη διεθνοποίηση του ζητήματος. Και ταυτοχρόνως, αν κάνω λάθος, διορθώστε με, νομίζω ότι προσανατολίζεστε η όποια κριτική εκτός από τα διαχειριστικά, το πώς είναι στη Μόρια κλπ., θα επικεντρωθεί κυρίως σε θέματα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, πόσο σας ανησυχεί ότι το ότι δεν θα υπάρχει πια στις τριμελείς επιτροπές εξέτασης ασύλου εκπρόσωπος Διεθνούς Αμνηστίας μπορεί να σημαίνει αυτό? Καταρχάς, δεν είναι καθόλου αμεληταίο αυτό το mm-hmm. οποίο συμβαίνει στη Μόρια. Έτσι. Ναι, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι ανθρωπιστικό, mm-hmm. είναι ένα ζήτημα επιβίωσης αυτών των ανθρώπων σε αξιοπρεπείς συνθήκες. Αυτός ο υπερδιπλασιασμός που υπάρχει του πληθυσμού στη Μόρια τους τελευταίους 2,5 μήνες είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί πάρα πολύ. Από εκεί πέρα, βεβαίως, πέρα από το ανθρωπιστικό, υπάρχει, όπως είπα και πριν, και το θεσμικό κομμάτι. Υπάρχει ναι. και το ζήτημα του σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε ποτέ πίσω από αυτό. Mm-hmm. Και βεβαίως, κινήσεις της κυβέρνησης, οι οποίες παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, κινήσεις οι οποίες θα έλεγα κινούνται στο πλαίσιο αυτής της ιδεολειπτικής προσέγγισης που άλλες δυνάμεις στην Ευρώπη έχουν και οι οποίες κινούνται στο χώρο της άκρας δεξιάς γύρω από το μεταναστευτικό και το προσφυγικό, mm-hmm. είναι κινήσεις οι οποίες προφανώς θα μας βγουν απέναντι. Κύριε Χαρίτση, το θέμα των κλειστών προαναχωρησιακών ή κέντρων φιλοξενίας είναι κόκκινη γραμμή για τον ΣΥΡΙΖΑ? Προφανώς είναι κόκκινη γραμμή. Δεν μπορούν mm-hmm. αυτοί οι άνθρωποι να διαβιούν σε αυτές τις συνθήκες. Ναι. Έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια και διασφαλίστηκε χρηματοδότηση τα προηγούμενα χρόνια έτσι ώστε να υπάρξουν ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας για αυτούς τους ανθρώπους στην υπηρετική Ελλάδα και όσους μεταφέρονταν και από τα νησιά. Αυτή είναι η πολιτική η οποία πρέπει να συνεχιστεί. Οτιδήποτε άλλο προφανώς θα μας βρει αντίθετο. Και τώρα, χωρίς να έχω καμία πρόθεση να λαϊκίσω, είχαμε πριν τον συνάδελφο, τον Γιάννη Τοσινάνη από την Λέσβο. Αν είχατε δίπλα σας ένα Μυτιλινιό και σας έλεγε ότι αυτή τη στιγμή πρόσφυγες και μετανάστες οι οποίοι είναι απαυδημένοι από όλη αυτή την ιστορία και στον απόϊχο του θανάτου της μητέρας χθες από την πυρκαγιά, κάνουν μια διαδήλωση, τα μάτια προσπαθούν να τους εμποδίσουν και τέλος πάντων η κατάσταση στο νησί έχει κάπως παροξενθεί. Και έλεγε ότι γιατί να κυκλοφορούν ελεύθεροι και τα λοιπά. Τι θα το απαντούσατε? Είναι ένα ερώτημα το οποίο τίθεται. Θυμάστε, υπάρχουν ακόμη γαλάζια στελέχη που περηφανεύονται για την Αμυγδαλέζα και τα λοιπά. Κύριε Μελιγκόνη, θα απαντούσα καταρχάς με μια φράση ότι αυτό mm-hmm. επιτάσσει το διεθνές δίκαιο. Αλλά θα προσέθετα ναι. ότι
για μια χώρα όπως η Ελλάδα, για μια χώρα η οποία και έναν λαό ο οποίος γνωρίζει τι θα πει προσφυγιά, για έναν λαό ο οποίος τα έχει ζήσει αυτές τις καταστάσεις στο πετσί του, και για έναν λαό ο οποίος μπορεί να περηφανεύεται ότι το 2015 έδειξε μια αλληλεγγύη, έδειξε ένα πνεύμα ανθρωπισμού το οποίο δυστυχώς δεν είδαμε να επιδεικνύεται σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Και είμαστε περήφανοι γι' αυτό και για τη στάση που κράτησε ο ελληνικός λαός. Είναι ότι προφανώς όλοι αναγνωρίζουμε τη δυσκολία της κατάστασης. Προφανώς η κατάσταση στη Μόρια και για τους πρόσφυγες, αλλά και για τον ντόπιο πληθυσμό, για τους κατοίκους του νησιού, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Βέβαια. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Γι' αυτό είχαν πάρθει το τελευταίο διάστημα και μια σειρά από μέτρα, πρωτοβουλίες, για να αμβληθεί αυτή η κατάσταση, γιατί αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολη είναι. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι το τελευταίο το οποίο βοηθάει και τις τοπικές κοινωνίες είναι να ποτιστούν με το δηλητήριο του εθνικισμού και του ρατσισμού. Νομίζω ότι όπου το είδαμε αυτό να συμβαίνει, αυτό είχε πάρα πολύ κακά αποτελέσματα για τις ίδιες τοπικές κοινωνίες, και δυστυχώς πρέπει σε αυτό να πω ότι το προηγούμενο διάστημα με κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είδαμε και πολλά γαλάζια στελέχη, αυτοδιοικητικά στελέχη κυρίως, σε δήμους όλη την Ελλάδα να προσπαθούν να ποτίσουν με αυτό το δηλητήριο τις τοπικές κοινωνίες. Και τώρα που έχει αλλάξει η κυβέρνηση, βλέπουμε ότι βρίσκονται και αυτοί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση για να αιτιολογήσουν και στην εκλογική τους πελατεία, αν θέλετε, στο εκλογικό τους ακροατήριο, αυτή τους τη στάση. Το προσφυγικό, κύριε Μελιγκόνη, είναι μαζί με την κλιματική κρίση ένα από τα δύο μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα παγκοσμίως. Είναι ένα ζήτημα γεωπολιτικών διαστάσεων. Έπρεπε να γίνει κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία για να το παραδεχτεί επιτέλους ότι έχει γεωπολιτικές διαστάσεις σε αυτό το ζήτημα. Εμείς το λέγαμε εξ αρχής. Είναι ένα ζήτημα το οποίο ή θα το διαχειριστούμε με όρους σεβασμού του διεθνούς δικαίου και με όρους προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ή αλλιώς θα διηγηθούμε σε εκρηκτικές καταστάσεις, σε καταστάσεις οι οποίες δεν αντιστοιχούν σε ευρωπαϊκή χώρα και οι οποίες κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μην συμβούν τα προηγούμενα χρόνια στην όξυνση αυτής της κρίσης. Τώρα, να περάσουμε λίγο στα του ΣΥΡΙΖΑ, πηγαίνοντας όμως προς το φεστιβάλ, να περάσουμε από Λεωφόρο Μεσογείων, εκεί που είχατε τις αφίσες σας, και είχαμε σήμερα και την επιστολή του κυρίου Πατούλη, του Περιφερειάρχη, που σας καλεί να τις μαζέψετε. Και επειδή και προχθές καταγγείλατε, νομίζω ότι ξύλωνε κιόλας αφίσες, δεν έχω καμία βέβαια συνευθυνήνω την κουβέντα, αλλά θεωρείτε ότι έκανε κάποιο είδους σαμποτάζ, ας πούμε, στο φεστιβάλ σας, περί τίνο σε πρόκειτο? Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε αντίστοιχα σοου, επικοινωνιακά σοου, από κάποιους οι οποίοι νομίζουν ότι έτσι, αν θέλετε, αποκτούν το μετάλλιο της οικολογικής ευαισθησίας. Αλίμονα. Νομίζω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις και περισσεύει η υποκρισία. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα δευτερεύον ζήτημα και ότι ο κόσμος κατανοεί γιατί γίνονται αυτά. Καλό θα ήταν και ο Περιφερειάρχης, όπως και τα μέλη της κυβέρνησης, να ασχοληθούν επί της ουσίας με τα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος και όχι να προσπαθούν, αν θέλετε, να χτυπήσουν το ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και σε κάτι τέτοιο. Αυτό που για μας έχει σημασία είναι ότι το περασμένο τριήμερο έγινε ένα πάρα πολύ επιτυχημένο φεστιβάλ της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, το φεστιβάλ Sputnik. Ένα φεστιβάλ το οποίο συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες κόσμου. Ήταν πραγματικά η προσέλευση του κόσμου πρωτοφανής και απρόσμενη ακόμα και για μας. Και τις τρεις μέρες του φεστιβάλ, αλλά και ειδικά χθες και με την ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, υπήρξε μια πραγματική κοσμοπλημμύρα, η οποία νομίζω εξέπληξε και τους πιο αισιόδοξους. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένας κόσμος, και μάλιστα νεολαία, η οποία ακούει, προσβλέπει στον ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα. Αντιλαμβάνεται ότι έχουμε εισέλθει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, σε μια, θα έλεγα, σκοτεινή περίοδο, και σε σχέση με ζητήματα όπως το προσφυγικό που συζητήσαμε νωρίτερα, αλλά και στα ζητήματα της οικονομίας, στα ζητήματα της εργασίας, στα ζητήματα του περιβάλλοντος, στα ζητήματα των ατομικών δικαιωμάτων. Η νεολαία, λοιπόν, αλλά και νομίζω ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας πλέον, προσβλέπει προς το ΣΥΡΙΖΑ ως την πολιτική δύναμη η οποία θα μπορέσει να εκφράσει τις αγωνίες
και τους προβληματισμούς, ναι, αλλά και τις προτάσεις αυτών των κοινωνικών στρωμάτων. Για μας λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα το επόμενο διάστημα να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μια μακρά διαδρομή από το 2004 μέχρι σήμερα, 15 χρόνια, κατόρθωσε να φτάσει στη διακυβέρνηση της χώρας. Τώρα όμως είναι η ώρα το κόμμα αυτό να αναβαθμίσει και την οργανωτική του δομή και λειτουργία, να μπορέσει να εντάξει οργανικά στους κόλπους του όλον αυτόν τον κόσμο ο οποίος προστρέχει στον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και γι' αυτό το στοίχημα που έχουμε μπροστά μας στους επόμενους μήνες, δηλαδή η οργανωτική αναβάθμιση, η ανασυγκρότηση του κόμματος, το άνοιγμα των οργανώσεων σε όλον αυτόν τον κόσμο, στην πορεία και προς το συνέδριο που θα διεξαχθεί σε λίγους μήνες, είναι νομίζω η πολύ μεγάλη δουλειά την οποία έχουμε να κάνουμε. Επειδή είδα και από τα στοιχεία του ρεπορτάζ κάποια ενδιαφέροντα νούμερα που επικαλούνται και κομματικές πηγές, 21.000 εισιτήρια, 5.500 εγγραφές νέων μελών κλπ. Σας έχει απασχολήσει το ενδεχόμενο όλοι αυτοί οι άνθρωποι, έτσι όπως φάνηκε και στο φεστιβάλ Sputnik, φαίνεται ότι υπάρχει μια τάση τέλος πάντων ανθρώπων να στρέψουν το βλέμμα, θα πω εγώ, προς το ΣΥΡΙΖΑ. Αν δουν ότι το μήνυμα είναι η συζήτηση περί πασοκοποίησης, τους θέλουμε, δεν τους θέλουμε, πόσοι καινούργοι να έρθουν και να ψηφίζουν κιόλας, να είναι και followers και φτάνει μόνο το ίντερνετ, ή πρέπει να είναι και αυτοπρόσωπη η παρουσία, εσείς έχετε αναλάβει και τον ψηφιακό ΣΥΡΙΖΑ. Σας φοβίζει το ενδεχόμενο αυτοί οι άνθρωποι λίγο να προσβληθούν, ας πούμε, ή να αισθανθούν ότι τους θέλετε για να σας ψηφίζουν, αλλά μέχρι εκεί? Πέρα από τα ποσοτικά στοιχεία, τα οποία πράγματι δείχνουν ότι συγκριτικά και με όλα τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μια πολύ μεγάλη προσέλευση κόσμου. Πέρα όμως από αυτό, κατά τη γνώμη μου, ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι είδαμε πολλούς ανθρώπους, και θα επιμείνω στο πολλούς νέους ανθρώπους, έχει τη σημασία του, οι οποίοι δεν είναι μέχρι τώρα, δεν είχαν ενταχθεί μέχρι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχαν έρθει σε άλλες αντίστοιχες εκδηλώσεις και ήρθαν τώρα, οι οποίοι λοιπόν έχουν, και αυτό το βλέπεις στον κόσμο ο οποίος ήταν παρόν, έχουν λοιπόν μια ελπίδα στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δικό μας το στοίχημα να μην τους απογοητεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Και επιτρέψτε μου να πω, επειδή αυτό το τρίμερο δεν είχαμε μόνο το. Είχατε και την κεντρική σας επιτροπή. Την κεντρική επιτροπή Παρασκευή και Σάββατο. Εκεί λοιπόν στην κεντρική επιτροπή, μετά από μια πολύ παραγωγική και γόνιμη συζήτηση που κράτησε δύο μέρες, εγκρίθηκε μια διακήρυξη, πρόσκληση προς όλον αυτόν τον κόσμο για την ένταξή του στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι νομίζω μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή αυτή. Μια διακήρυξη η οποία χωράει όλους αυτούς τους αριστερούς, προοδευτικούς, δημοκρατικούς πολίτες, οι οποίοι, όπως είπατε κι εσείς, αυτή τη στιγμή βρίσκονται κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ, ακουμπάνε τις ελπίδες τους στο ΣΥΡΙΖΑ, και ταυτόχρονα μια διακήρυξη η οποία δίνει ένα πολύ σαφές στίγμα για το πώς πρέπει και θέλουμε, φιλοδοξούμε να είναι η αριστερά του 21ου αιώνα και ο πολιτικός της φορέας, ο εκφραστής της, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ότι είχαμε αυτή την εξέλιξη. Ενδεχομένως, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, να απογοητεύσαμε και κάποιους πολιτικούς αντιπάλους, εννοώ, αλλά και κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία προέβλεπαν ότι θα έχουμε μαχαιρώματα και αντιπαλότητες. Η αλήθεια είναι ότι να περνάει επιτροπή πολιτικό κείμενο χωρίς ούτε ένα κατά δεν μας είχατε συνηθίσει, κύριε Χαρίτση. Έτσι. Νομίζω λοιπόν, κύριε Μελιγκόνη, ότι αυτό το οποίο όλοι συνομολογούμε είναι ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη ιστορική καμπή, και με την παλινόρθωση, αν θέλετε, του παλιού πολιτικού συστήματος στη χώρα, αλλά και με την προσπάθεια την οποία κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για το άνοιγμα στην ελληνική κοινωνία και στα στρώματα τα οποία θέλει να εκπροσωπήσει. Είναι λοιπόν πάρα πολύ κρίσιμο αυτή η προσπάθεια το επόμενο διάστημα να προχωρήσει, να συζητήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, να ενταχθούν στις γραμμές μας, διατηρώντας βεβαίως πάντα ένα πολύ σαφές στίγμα, πολιτικό στίγμα, για το πώς πρέπει να είναι η αριστερά στην εποχή μας, μια αριστερά η οποία πρέπει να εκφράζει τους νέους, πρέπει να είναι μια αριστερά οικολογική, πρέπει να είναι μια αριστερά φεμινιστική, πρέπει να είναι μια αριστερά η οποία πρώτα και κύρια απευθύνεται βεβαίως στον κόσμο της εργασίας, αλλά προσπαθεί να συσπυρώσει και ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Αυτό είναι λοιπόν το καθήκον μας το επόμενο διάστημα, και μετά και από αυτό το τριήμερο, αν θέλετε, είμαστε όλοι πολύ πιο αισιόδοξοι ότι θα πετύχουμε σε αυτόν τον πολύ σημαντικό στρατηγικό μας στόχο. Ας πούμε, αυτή η νέα αριστερά, επειδή υπάρχουν διαδικαστικά ζητήματα που κρύβουν από πίσω πολιτική ουσία, αυτή η νέα αριστερά μπορεί να σηκώσει, ας πούμε, το να εκλέγει από την βάση τον αρχηγό της? Καταλαβαίνω από τη μια όλη την κριτική περί αρχηγοκεντρικών κομμάτων κλπ. Απ' την άλλη,
Νέα κατάσταση, νέα καθήκοντα. Δηλαδή, σε 4 χρόνια θα έχουμε εκλογές και ο κύριος Τσίπρας θα είναι ο μόνος που θα είναι εκλεγμένος από συνέδριο. Μαζί με τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΟΕΤΡΟΥ. Επιτρέψτε να σας πω ότι και αυτοί οι οποίοι εξελέγησαν από την βάση, σε πάρα πολλές περιπτώσεις είδαμε τελικά πού κατέληξε αυτή η ιστορία και κατά πόσο αυτά τα μέλη ή φίλοι που τους εξέλεξαν, πόσο συνέχισαν μετά να έχουν μια ουσιαστική κομματική παρουσία. Γιατί αυτό τελικά είναι το ζητούμενο. Και αυτό το οποίο μας απασχολεί εμάς αυτή τη φάση, όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα δούμε και στο συνέδριο, το οποίο θα είναι εξάλλου και καταστατικό συνέδριο και να δούμε εκεί τι αποφάσεις θα ληφθούν. Όμως, αυτό το οποίο εμάς τώρα μας απασχολεί, είναι το πώς αυτή η προσέγγιση με τα κοινωνικά στρώματα, τα οποία συζητάγαμε πριν, θα έχει ουσιαστικό περιεχόμενο. Εμείς θέλουμε οι άνθρωποι αυτοί και οι ίδιοι το απαιτούν και πρέπει να τους ακούσουμε αυτούς τους ανθρώπους σε αυτό το κάλεσμα, αλλά και το αίτημα τους προς εμάς, είναι οι άνθρωποι αυτοί να έρθουν και να έχουν φωνή στο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπαμε και υπόθηκε και στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά και χθες στην ομιλία του Αλέξου Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι και δεν πρέπει να είναι ιδιοκτησία κανενός. Ανήκει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, τα μέλη του, αλλά και σε όλους αυτούς οι οποίοι τώρα μπαίνουν σε αυτήν την μεγάλη περιπέτεια. Είναι λοιπόν για μας κρίσιμο οι άνθρωποι αυτοί να βρουν περιεχόμενο στο ΣΥΡΙΖΑ, να βρουν δυνατότητα να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους, να εκφράσουν τις προτάσεις τους, να εκφράσουν τις αγωνίες τους και την κριτική τους ακόμα, για να μπορέσουμε μαζί να συνδιαμορφώσουμε και τις προγραμματικές μας θέσεις για την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όλα τα άλλα νομίζω ότι δεν ακουμπούν αυτή τη στιγμή τις αγωνίες του κόσμου. Θα τα δούμε στην ώρα, θα τα δούμε στο συνέδριο. Αυτό το οποίο προέχει, επαναλαμβάνω, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσει με οργανικό τρόπο, με ουσιαστικό τρόπο, να εντάξει στις γραμμές του όλο αυτόν τον κόσμο που μας προσεγγίζει τώρα. Επειδή προέρχεται από πολλούς χώρους αυτός ο κόσμος, θα ήταν κατά τη γνώμη σας χρήσιμο ο κύριος Τσίπρας, παρότι δεν είναι πια πρωθυπουργός, να συνεχίσει να δίνει το παρόν και στις προπαρασκευαστικές συνόδους των σοσιαλιστών, όπως γινόταν όσο ήταν πρωθυπουργός? Καταρχάς, ένα σχόλιο, επειδή είπατε ότι έχει διαφορετικές καταβολές ουσιαστικά αυτός ο κόσμος, προέρχεται, αν θέλετε, από διαφορετικά ιστορικά ρεύματα της αριστεράς και του προοδευτικού χώρου. Μα ας σκεφτούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος, το 2004 όταν δημιουργήθηκε και σε όλη του αυτή την πορεία, δεν ήταν ποτέ ένα μονολιθικό, αν θέλετε, κόμμα. Ήταν πάντα μια προσπάθεια και ένα εγχείρημα για να συναντηθούν άνθρωποι, συλλογικότητες με διαφορετικές καταβολές. Αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε και τώρα. Και τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ενιαίο, βεβαίως, κόμμα, υπάρχουν άνθρωποι με διαφορετικές καταβολές μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός είναι και ο πλούτος, αν θέλετε, του πολιτικού μας φορέα σε σχέση και με άλλα κόμματα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, η διεθνής παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, είναι πλέον ένα διεθνές brand name σε όλη την Ευρώπη. Είναι το μεγαλύτερο αριστερό κόμμα στην Ευρώπη. Είναι ένα κόμμα στο οποίο, με το οποίο επικοινωνούν και προσβλέπουν σε αυτόν όλες οι προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Και με αυτή την έννοια, προφανώς, η παρουσία, η επικοινωνία, η ανταλλαγή πολιτικών απόψεων, η προσπάθεια για τη δημιουργία, όπως κάναμε άλλωστε το τελευταίο διάστημα και στο Ευρωκοινοβούλιο με το Progressive Caucus, για δημιουργία σύμπραξης και συμμαχίας με ευρύτερες δυνάμεις από τον οικολογικό, από το σοσιαλιστικό χώρο, είναι κάτι το οποίο όχι απλώς δεν πρέπει να το αφήσουμε πίσω μας, αλλά πρέπει να το ενισχύσουμε το επόμενο διάστημα και αυτό θα κάνουμε. Μάλιστα. Κύριε Χαρίτση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι,